αυτή η αξία και είναι μια πηγή βιβλιογραφίας για όποιον ερευνητή στο μέλλον θέλει να γνωρίσει τα ίδια και τα έθιμα του τόπου μας, της Θεσπρωτείας δηλαδή. Γιατί όπως θα γνωρίζετε, είμαστε και εμείς, έχουμε καταγωγή από τη Θεσπρωτεία. Μας βοηθεύει ιδιαίτερα που χρησιμοποιεί την ντόπια λουλαδιά. Έχει δώσει μεγάλο βάρος σε αυτό και πολύ καλώς έκανε, γιατί μέσα από αυτές κουβαλάω μια αγιότατη παράδοση. Μέσα από αυτό το βιβλίο, πολλοί Θεσπρωτοί θα γνωρίσουν τον τόπο τους και θα αισθανθούν περήφανοι γι' αυτόν και λέμε θα γνωρίσουν, έχοντας διαπιστώσει δυστυχώς ότι πολλοί νέοι αλλά και παλιότεροι δεν γνωρίζουν την ιστορία αυτού του τόπου και έτσι γίνονται θύματα της παραπληροφόρησης κατέρωθεν, νομίζουμε πως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικότατη η αξία αυτού του βιβλίου. Είναι μάλιστα γραμμένο σε μια τέτοια μορφή που πολύ εύκολα γίνεται κατανοητό από όλους, ο οποίος ήταν και ο στόχος του. Όπως έχουμε πει, είναι μια πρόταση που έχουμε προς το σύστημα της εκπαίδευσης να γίνεται μάθημα για την ιστορία του κάθε τόπου σε κάθε σχολείο. Αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια των γυμνασιόπαιδων της Θεσπρωτείας. Είναι ένα εφόδιο που θα τους μάθει τι ιστορία έχει η περιοχή τους, ειδικά στους πιο πρόσφατους χρόνους που δεν καλύπτονται από τα βιβλία της ιστορίας του σχολείου σε μεγάλο βαθμό, παρά μόνο ξόφαλτσα. Και έτσι λοιπόν ο Σωτήρης από εδώ με πέσει τη ματιά, παρακολουθεί, ακούει και καταγράφει τις ιστορίες από την περιοχή μας και με αυστηρή ματιά ξέρει να επιδοκιμάζει, να επικροτεί και συνάμα σαν αυστηρός φοιτής να αποδοκιμάζει και να καταγγέλει. Πάντα με ήθος, αλλά και με τόλμη. Μαζί του, όπως είπαμε και πριν, μας ενώνει η κοινή καταγωγή, καθότι και εμείς έχουμε τις ρίζες μας στη Θεσπρωτεία. Μα κυρίως μας ενώνει μια μεγάλη φιλία τριών γενεών. Πρώτα οι παππούδες μας και στο τέλος εμείς. Μα τώρα έρχεται να μπει στην εξίσωση και η τέχνη. Όπως πολλοί ίσως αναγνωρίζετε, ο Σωτήρης Δημητρίου, εκτός από το πολύ γνωστό και βραβευμένο συγγραφικό του έργο, έχει και πλουσιότατο ποιητικό απόθεμα. Πάντοτε εμπνευσμένος από τις ομορφιές της φύσης αλλά και τα έντονα συναισθήματα, οι λέξεις του άλλοτε γίνονται βιβλία και άλλοτε στίχοι. Αυτούς τους στίχους λοιπόν, που μας εμπιστεύτηκε και είναι ένα εξαιρετικό υλικό, μια καυτή πρώτη ύλη θα λέγαμε, που αμέσως μας ενέπνευσε και εμάς και μελωδίες έρχονταν στο νου μας, θα λέγαμε αβίαστα και ασταμάτητα, ώσπου οι στίχοι μελοποιήθηκαν και έγιναν τραγούδια. Και έτσι θα ανακοινώσουμε απόψε πως στο τέλος του Οκτώβρη μπαίνουμε μαζί στο στούντιο να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις. Είναι κάτι που το θέλαμε πολύ και οι δύο πλευρές αυτής της δημιουργίας και εμείς και ο Σωτήρης. Και με χαρά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί για να σας το παρουσιάσουμε. Όσο για τους ερμηνευτές, υπάρχουν εκπλήξεις. Μα τη μία θα σας την αποκαλύψουμε σήμερα, μιας και είναι κοντά μας ο Γιώργος Ράπτης, ο λαϊκός ερμηνευτής του ρεμπέτικου, του παραδοσιακού και του έντεχνου, ο οποίος θα βγει πρώτος στο στούντιο της ηχογράφησης. Έχουμε κι άλλες δασκαλιά με τον Σωτήρη και σε άλλα είδη τέχνης. Δεν θα τα πούμε όλα τώρα, μα